εσείς τι ξέρετε για αυτό, για πείτε μου. Τι λέτε στα ένα. Ότι είναι θέλω φιλόσομα. Μετά την ευθυμαγητών, μετά τους δεινοσαύρους. Αυτό είναι ένα δεινοθύριο. Μοιάζει το όνομά του, αλλά δεν είναι δεινοσαύρος. Είναι ένα ζώο πρόγονο των σημερινών ελεφάντων. Είχε δηλαδή προβοσκίδα, χαβιώτες όπως βλέπετε, μόνο που έχουν διαφορετική φορά από τους ελεύθερους δεσμούς μας. Ήταν τεράστιο, περίπου 4 μέτρα ύψους και 6 μέτρα μάτρος, δεν μπορούσε να λες αυτό το πράγμα το μάτιο. Και έπαιρνε τη χόρτα. Ο δεινόσαυρος δεν ήταν, ήταν πλαστικό. Γίνωσε το πρώτο μικρά μωρά. Οι δεινόσαυροι τι γίνανε, ξέρετε. Είναι σάβες οι δεινόσαυροι, τι γίνανε. Γίνανε βουλάκια, ένα αυτό γίνωσε μικρά μωρά και το φύλαζε. Και τώρα έχει πάνω από εκατομμύρια χρόνια, αλλά όχι το πρώτο σαν δεινόσαυροι, μετά το δεινόσαυρο. Αυτό είναι αντίγραφο, έχουν αρχίσει πάρα πολλά κόκαλα από τα βλέπετε εδώ στην εικόνα. Αυτά που είναι έτσι χρώμα χύθμα μας αρδί, με τα κόκαλα που έχουν βρεθεί. Και οι δύο καβιόβεντες του, όλα τα δόντια, τα πλευρά του. Αυτά είναι στο μισό της ιστορίας. Αν πάνε στο Ιράκι, το δείτε ολόκληρο στην άλλη. Βλέπετε πόσο μικρή χαρή στα μπροστά του. Είναι τεράστιο. Και εδώ είναι τα αληθινά. Αυτά δηλαδή είναι δόντια από κάποιο άλλο δεινοθύριο. Έχουν βρεθεί πολλά άλλα στην περιοχή μας. Αυτά είναι αληθινά δόντια και αυτό είναι κομμάτι από το χαβιόβελο. Και αυτό είναι από ένα ελέφαντα μικρό όμως, σαν αγελάδα ήταν, τόσο μικρός ελέφαντας. Και αυτό είναι από κάποιο υποπόταμο. Και ο υποπόταμο ξέρετε πόσο μεγάλο, πόσο μικρό ήταν, σαν το γουρνάκι. Πόσο ένα γουρού είναι, τόσο μικρός υποπόταμος. Διαφορετικά ζώα από αυτά που ζούμε τώρα εδώ σε εμάς, και βρέθηκαν εδώ στην Αγία Φωτιά. Τώρα που είναι ανοιχτά, φέτος δηλαδή είναι ανοιχτά, έχει το κόσμο, τραβάει το δεινοθύριο. Έχει ενδιαφέρον. Πιο πολύ μικρά παιδιά ή... και μεγάλη. Και μεγάλη, ναι. Κάποια ενισχύονται και τις διαδρομές του γεωπάτου, όταν είναι μεθάζεις, πυροβολιακό. Μπράβο, πολύ ωραία. Κάνετε γενικότερη ενημέρωση, Ναι. Ωραία. Ετοιμάζεστε εκεί για την εβδομάδα την ευρωπαϊκή, Ναι. Θα έχουμε και παιχνίδια εδώ στον άδειο χώρο για τα παιδιά. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία, θα πολύ ωραία να ακούτε και το όμπρι. Ωραία. Και θα κάνετε και την ωραία διαδρομή εδώ κοντά στην πόλη νομίζω, ε. Ναι, είναι έτοιμη. Θα ενημερώσω ότι την Τετάρτη θα πάμε για καθαρισμό. Οπότε όποιο θέλει 7 ώρα το πρωί για να μου φύγουμε τον ήλιο μέχρι τις 10. Α, ωραία. Για καθαρισμό τη διαδρομή, γιατί η διαδρομή εκεί είναι μυστικό λόγω των αέριδων, μαζεύει πολλά σκουπίδια. Και έτσι θα πάμε για τον καθαρισμό για να είναι το Σάββατο καθαρά. Πού θα συγκεντρωθείτε δηλαδή το πρωί? Σαραγόπετρα. Εκεί που είναι οι χελώνες, ε? Ναι. 7 η ώρα το πρωί. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει να βοηθήσει. Ναι.